Ως Ομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανταποκρινόμενοι με τη σειρά μας στο κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα, χαιρετίζουμε τη σημερινή εκδήλωση και εκφράζουμε και εμείς την αντίθεσή μας στα επικίνδυνα παιχνίδια πολέμου που στείλουν στην περιοχή μας οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ. Έργα του ΝΑΤΟ αποτελούν οι φρικιαστικές εικόνες του πολέμου, τα παιδιά που πνίγονται στο Αιγαίο στην προσπάθειά τους να φύγουν από την κόλαση του πολέμου και της πείνας, η καθημερινή σφαγή νέων και παιδιών στην Παλαιστίνη από τη σύμμαχο χώρα του Ισραήλ. Έργα του ΝΑΤΟ είναι χιλιάδες άμαχοι νεκροί ανάμεσά τους και παιδιά, τα βομβαρδισμένα νοσοκομεία και σχολεία, το γκριζάρισμα του Αιγαίου, η διχοτόμηση της Κύπρου. Με ολοκληρωμένο σχέδιο μέσα από το στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ Ελλάδας, που εγγενίασε η προηγούμενη κυβέρνηση και συνεχίζει η τωρινή, η Αμερικάνικη κυβέρνηση οργανώνει πολυδιάστατες παρεμβάσεις για την άμβληση του αντιαμερικανισμού και την κάμψη των αντιδράσεων στους σχεδιασμούς τους με επίκεντρο επιλεγμένα τμήματα του ελληνικού λαού, όπως νεολαία, γυναίκες, φοιτητές, μαθητές. Θυμόμαστε το πρόγραμμα FLEX του Υπουργείου Παιδείας, που έτρεχε στα σχολεία με αποκλειστική χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Σκοπός του προγράμματος ανταλλαγής μαθητών ήταν να σμιλευτούν οι νέοι με τις αξίες των ΗΠΑ. Οι συμμετέχοντες, αναφέρει η έκθεση του State Department, επιστρέφουν στο σπίτι γαλβανισμένοι και εμπνευσμένοι, galvanized and inspired, για να μοιραστούν τις νέες εμπειρίες τους και να επηρεάσουν θετικά τις πατρίδες και τις κοινότητές τους. Αντίστοιχα προγράμματα προωθούνται στους φοιτητές, επιστήμονες, εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες. Θυμόμαστε τις κατάπτυστες εκπαιδευτικές εκδρομές γυμνασίων και δημοτικών σχολείων στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στην Ιταλία, οι οποίες αποτελούν μέρος της εκστρατείας We Are NATO. Θυμόμαστε το Ξάνθη Tech Lab που δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και του Μορφωτικού Τμήματος της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Θυμόμαστε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκμάθησης προγραμματισμού Code Girls για κορίτσια ηλικίας από 10 έως 16 ετών που φιλοξενήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και υλοποιήθηκε από την Αμερικάνικη Πρεσβεία με τη βοήθεια μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης. Η χοντροκομμένη ιδεολογική παρέμβαση στην εκπαίδευση μέσω όλων των παραπάνω μηχανισμών αλλά και μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια δημιουργεί στους γονείς εύλογα ερωτήματα και ανησυχία. Παράλληλα όμως δημιουργεί αγανάκτηση και οργή. Αποτελεί πρόκληση για εμάς η κυβέρνηση να δαπανά φέτος περίπου 6 δις ευρώ από τις τσέπες μας για τους πολεμικούς σκοπούς του ΝΑΤΟ και την ίδια στιγμή να μην δίνει φράγκο για την παιδεία. Την ίδια στιγμή που γίνονται συγχωνεύσεις σε μια σειρά λύκια και γυμνάσια της περιοχής μας, σε λύκια της Αλεξανδρούπολης και γυμνάσιας, της Καβάλας, της Ξάνθης, της Κομωτινής, της Δράμας και αλλού, ώστε να μην ξοδέψουν χρήματα για καθηγητές, την ίδια στιγμή που δεν αξιοποιούνται οι άδειες υπάρχουσες αίθουσες για να αραιώσουν τα τμήματα, μπας και καμφθεί η επέλαση του κορονοϊού στα σχολεία, την ίδια ώρα που μας αναγκάζουν να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για μέσα ατομικής προστασίας, την ίδια στιγμή που τα παιδιά μας φοιτούν σε ακατάλληλα κτίρια και κοντέινερς, που οι καθαρίστριες δεν επαρκούν, που ακόμα έχουν κενά σε εκπαιδευτικούς, που δεν έχουν παράλληλη στήριξη και σχολικούς νοσηλευτές, όπως το 10ο Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής, η κυβέρνηση μετατρέπει την Αλεξανδρούπολη απ' άκρη σ' άκρη σε μία βάση. Είναι πρόκληση να κατασκευάζεται εν ρηπή οφθαλμού ο καινούριος περιφερειακός, όπως υπόθηκε, για να συνδεθεί με τα στρατόπεδα Γιαννούλη και Κανδυλάκτη, να φτιάχνεται ο σιδηρόδρομος για να συνδέσει το λιμάνι με το αεροδρόμιο και ακριβώς δίπλα, στα 500 μέτρα, να πνίγεται το σχολείο του Απαλού κάθε φορά που βρέχει, να βγάζουν τους μαθητές έξω από το σχολείο με αγροτικά οχήματα, να πνίγονται τα σπίτια των κατοίκων, να χάνουν τις ζωές τους πυροσβέστες και να μην δίνεται ούτε ένα ευρώ. Τα αιτήματα της Επιτροπής Αγώνα μας βρίσκουν σύμφωνους. Ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας και απαιτούμε να κλείσει η βάση της Αλεξανδρούπολης. Καλούμε και από αυτό το βήμα της Ενώσης Γονέων της περιοχής μας, τους Συλλόγους Γονέων να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις να δυναμώσουν το φιλιρινικό κίνημα. Προτάσουμε ως φωτεινό παράδειγμα τις εξαιρετικές εκδηλώσεις
της Επιτροπής Ειρήνης Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με σχολικές τάξεις και εκπαιδευτικούς τα προηγούμενα χρόνια, ως την καλύτερη απάντηση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών στους πολεμικούς σχεδιασμούς τους. Τέτοιες πρωτοβουλίες θέλουμε να πολλαπλασιαστούν. Καλή συνέχεια σε όλους.